Καλώς ορίσατε στο φτιάξτε μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Θα φτιάξουμε σήμερα θήκες για κινητά. Ξεκινάμε με την πρώτη μας θήκη. Είναι μια θήκη που κλείνει και έχει και αυτές τις πολύ ωραίες τσεπούλες. Οπότε μπορούμε να κουβαλήσουμε πολλά πραγματάκια. Εμείς θα βάλουμε αυτοκόλλητα. Και θα τη διακοσμήσουμε με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο, πολύ γρήγορο. Έχουμε μερικά pom-poms για το πίσω μέρος. Θα σχηματίσουμε μία καρδιά με τα pom-poms. Θα χρειαστούμε γι' αυτό ένα πιστόλι με κόλλα σιλικόνης. Το αφήνουμε να στεγνώσει καλά. Και μόλις στεγνώσει, μπορούμε να συνεχίσουμε τη διακόσμησή μας στο μπροστινό μέρος. Με τα αυτοκόλλητα. Πολύ απλός τρόπος. Νάτε λοιπόν η θήκη μας, είναι πανέτοιμη. Πολύ όμορφη, πολύ χρωμή, πολύ γλυκιά. Θα κόψω τα υπόλοιπα αυτοκόλλητα. Και τα υπόλοιπα αυτοκόλλητάκια λοιπόν θα μπουν στις τσεπούλες. Να τα έχουμε πάντα μαζί μας. Να τη θήκη μας πανέτοιμη και πάρα πολύ εύκολη. Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ μια πολύ απλή θήκη κινητού που μπαίνει απλώς στο πίσω μέρος, τυρκουάζ χρωματάκι, και για να τη διακοσμήσουμε θα χρειαστούμε μανό, έχουμε εδώ ένα απαλό ροζάκι, μαρκαδόρο. Και έχω και washi tape. Δεν χρειαζόμαστε κάποιο σχέδιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και sellotape, οποιοδήποτε washi tape, γιατί απλώς θέλουμε να κάνουμε το κάτω μέρος. Αυτό το washi tape είναι πολύ καλύτερο. Δεν μας ενδιαφέρει ποιο θα είναι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χαρτοτανία, θα ήταν το ιδανικό. Γιατί θέλουμε απλώς να καλύψουμε, να προστατεύσουμε μάλλον τη θήκη, για να βάψουμε μετά με το μανό. Θα σχηματίσουμε εδώ ένα τριγωνάκι λοιπόν. Γιατί θα κάνουμε ένα τρίγωνο στο κινητό μας, στη θήκη μάλλον. Και όταν έχει κολλήσει αρκετά καλά, ξεκινάμε να βάφουμε. Είναι αρκετά ανοιχτόχρωμο το μανό μας, οπότε θα χρειαστούν μάλλον αρκετές τρώσεις. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε κάποιο πιο σκούρο μανό. Και το χρυσό θα του ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά δεν είχαμε.
μετά από αρκετούτσικες τρώσεις, δεν φαίνεται πολύ καλά, θα το αφήσουμε να στεγνώσει, θα το παρέσουμε ακόμα με κάποιες τρώσεις. Και όσο περιμένουμε να στεγνώσει, θα κάνουμε λίγη εξάσκηση σε αυτό που θέλουμε να γράψουμε πάνω στο μανό και στην υπόλοιπη θήκη του κινητού. Εγώ σκέφτηκα να γράψω happiness, ευτυχία, αλλά μπορείτε να γράψετε το όνομά σας, κάποια άλλη αγαπημένη σας λέξη, κάποια λέξη που να σας εμπνέει. Πρώτα όμως κάντε και εσείς εξάσκηση. Αρκετά καλό βγήκε. Μπορούμε να συνεχίσουμε λίγο ακόμη την εξάσκηση, νομίζω. Αν και βγαίνει πολύ καλό. Αφού το μανό μας στέγνωσε πολύ καλά, αφαιρούμε προσεκτικά το washi tape ή τη χαρτοτανία ή όποιο είδος αυτοκόλλητης τανίας έχετε βάλει. Το τρίγωνο μας είναι τέλεια σχηματισμένο. Και ήρθε η ώρα για τη λεξούλα μας. Εδώ πάνω θέλει πιο αργές κινήσεις φυσικά. Πανέτοιμο το κινητούλι μας! Πολύ εύκολο δεν ήταν? Και μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε, όπως είπαμε, άλλο χρώμα μανό. Μπορείτε να κάνετε και στο πάνω μέρος με ένα διαφορετικό χρώμα, άλλο ένα τρίγωνο, πιο μεγάλο. Μπορείτε φυσικά να γράψετε ό,τι θέλετε. Και γενικά να το κάνετε στα μέτρα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, το φτιάξω μόνος σου, δημιουργικές ιδέες. Κάντε like στο βιντεάκι μας, μοιραστείτε το με τους φίλους σας, εγγραφείτε στο κανάλι μας και γεια σας!